έχει πει τον απόλυτο ύμνο των γυναικών. Χειρότερη να είναι η κάθε σου ημέρα. Όποτε το ακούω έξω, γίνεται παντουρλισμός. Θέλω να μου μιλήσει λίγο για αυτό το τραγούδι. Κοίταξε, βασικά είναι τόσο περίεργο γιατί έχει 2 χρόνια που βγήκε και βλέπω και εγώ ότι το ζητάνε ακόμα. Δηλαδή, είναι πολύ περίεργο. Το ρίσκαρα, ήταν ρίσκο να πω αυτό το κομμάτι γιατί οι 4 ή 5 που πήρα τη γνώμη του όταν το ακούσανε και του ρώτησα να το βγάλω ή να μην το βγάλω. Είναι λίγο περίεργο, πώς σας φέρετε. Μου είπανε, μην το βγάλεις ποτέ. Είναι κακό τραγούδι. Πώς θα λες από κάτω, θα τον κοιτάς τον άλλο στα μάτια και θα λες χειρότερη, να είναι κάθε σήμερα, πώς θα γίνει αυτό. Αλλά τελικά κατάλαβε η κοπέλα που το τραγουδάω και την κοιτάω μέσα στα μάτια ότι εγώ είμαι μαζί σου, σύμμαχός σου, μου φαίνεσαι ότι είσαι φρεσκοχωρισμένη, πάμε να ευχηθούμε στον ακατανόμαστο. Χειρότερη να είναι κάθε σου ημέρα, χειρότερα να ζεις κάθε στιγμή. Έχεις πει ποτέ σε κάποιον χειρότερη να είναι κάτι σήμερα? Διηγήθηκα στο Παντελή τον Παντελίδη. Ένα σκηνικό τέλος πάντων που είχε γίνει πολλά χρόνια πριν. Το είχα συζητήσει, πέρασε αυτό το στάδιο. Κάναμε τα live μας και όλα αυτά. Και μετά λέω: τόσο καλά γράφει. Τι ωραία τραγούδια. Δεν το ζητάω, δεν του ζητάω κι εγώ ένα κομμάτι. Και εμπνεύστηκε από την ιστορία γιατί πάντα ξέρεις, θες να ξέρεις κάτι από τον άλλο για να γράψεις οτιδήποτε. Και έβγαλε αυτό. Μου το στέλνει και του λέω: Παντελή, τι λες? Μου λέει, πες μου ρε εσύ. Αυτό δεν λες, μου λέει, όταν ο άλλος φύγει, σου λέει, χωρίζουμε. Χειρότερη. Το ψεύτικο ενδιαφέρον σου για μένα. Πες μου για το καινούριο σου τραγούδι. Την ήθελα καιρό τη συνεργασία, δηλαδή το σκεφτόμουν το Χάρη από πριν. Γράφει μοναδικά, μ' αρέσουν τα τραγούδια του, είναι ένα και ένα, δηλαδή τι να πρωτοπιάσεις. Εδώ σε θέλω καρδιά μου, τι αμαρτίες έχω κάνει. Βρείτε μου κάποια που να έχει αισθήματα, όλα σου ξέ. Και είπα, δεν το ήξερα προσωπικά, ήξερα το Χάρη Κωστόπουλο, όπως το ξέρουμε όλοι, είσαι τραγουδιστή και δημιουργό. Και είπα ότι τώρα που βγήκα πάλι ξέρεις να ψάχνω κομμάτια για αυτά, θα τον πάρω ένα τηλέφωνο. Είπα, γεια σου Χάρη, είμαι Ελένη Χατζίδου. Τι κάνεις, καλά? Να σου πω, μήπως θέλεις να μου δώσεις ένα τραγούδι? Του το είπα κάπως έτσι. Μου λέει στην αρχή, δεν δίνω κομμάτια και όντως δεν έχει δώσει κομμάτια. Δηλαδή δεν έχουν πει τραγουδιστές στις κομμάτια του. Μόνο αυτός τα λέει. Περίμενα ότι δεν είναι, παιδί, θα είναι δύσκολο. Και μου λέει, δεν δίνω, μου λέει, κομμάτια, αλλά σε ένα θα δώσω. Μια χαρά εγώ, τέλεια. Του λέω: OK, να μιλήσουμε για κάποια στιγμή για το οικονομικό, γιατί ο άνθρωπος θα βάλει την υπογραφή του, δημιουργεί ένα κομμάτι. Πώς θα μου το δώσει? Και μου το χάρισε. Ήταν δώρο γενεθλίου, να το πω. Τα μηνύματά σου δεν μ' αγγίζουν. Αντίθετα, πολύ με εκνευρίζουν. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Για μένα μη φοβάσαι. Θα βρω το δρόμο μου ξανά. Δεν είχε κάποιο όφελος. Δηλαδή, μάλλον ξέρεις, πίστεψε ότι θα το πω έτσι όπως το θέλει, ότι θα μου πηγαίνει. Το έκανε και στα μέτρα μου, γιατί το κομμάτι το έφτιαξε για μένα, να μην το έχει στο σιρτάρι του. Μου το έστειλε μέσα σε 5 μέρες με το μπουζούκι του, με το που το άκουσε, εντάξει. Δεν σταμάτησα να χαμογελάω, μου άρεσε τόσο πολύ. Και ξέρεις, έχει ατάκα, έχει νόημα, είναι βγαλμένο και αυτό από τη ζωή. Δηλαδή, είναι τύπου έρωτας με έρωτα περνάει, ρε παιδί μου. Όλο και κάποιος θα βρεθεί να με παρηγορήσει, πάντα μετά το χωρισμό, αυτή είναι η λύση. Ωραία σου πάντως, πάει κανονικά. Μετράει και αυτό να είσαι βέβαια σε καλά σχήματα και καλά μαγαζιά. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν προτάσεις για χειμώνα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τα σχήματα ανοίγουν Οκτώβριο. Να έχω από τώρα προτάσεις. Δηλαδή, είναι σαν να θέλουν να κανονίσουμε κάτι για να μην προλάβω να κλείσω κάτι άλλο. Και αυτό με τιμάει απίστευτα, έτσι. Ότι θέλουν να με έχουν στο σχήμα τους. Ο κόσμος που έρχεται στα καμαρίνια εδώ πέρα, τι σου λέει τώρα για το σχήμα, γενικά για την Ελένη Χατζή, τι σου λένε οι fans? Μου λένε πώς γίνεται να γελάω συνέχεια, που είναι πάρα πολύ εύκολο βέβαια, γιατί μου βγαίνει πολύ, πολύ αυθόρμητα και νομίζω ότι πρέπει να το διορθώσω, γιατί δεν μπορώ να λέω μια μπαλάντα και να γελάω. Αλλά μου βγαίνει καλή διάθεση, πώς να σου πω. Και όταν βλέπω από κάτω να μου χαμογελάνε, να μου πετάνε λουλούδια και ότι περνάνε καλά, τελείωσε. Τελείωσε. Καλή, δεν θέλω να φύγω, έχω πρόβλημα. Άντε κατέβα, τελείωσε ο χρόνος, μου λένε. Πολύ καλά λόγια και σου λέω ευτυχώς ακούν το καινούργιο το κομμάτι και μου λένε πολύ καλά λόγια για το καινούργιο.
χειρότερη ζωή.